αρκετός κόσμος σήμερα στο Σκίνακα, πολλά μικρά παιδιά. Αρκετοί λάτρεις του ουρανού. Ο καθηγητής ο Παπαδάκης ο Σύφης ήταν καταπληκτικός στην ενημέρωση. Σκίνακα στα 1760 μέτρα ύψος. Το αστεροσκοπείο θα ανοίξει στις 9 το βράδυ το τηλεσκόπιο. Βγαίνουμε πάνω στο τηλεσκόπιο. Λίγο Έλληνα σήμερα. Εντάξει. Ελάτε, περάστε. Υπάρχει χώρο. Υπάρχει κι άλλο που έχετε μόνο. Λοιπόν, για όσους με ακούσανε, καλωσορίζουμε και πάλι στο αστεροσκοπείο. Λέγομαι Σύφη Παπαδάκης και είμαι καθηγητής του Μαθηματικού Πανεπιστημίου κάτω και θα σας πω ορισμένα πράγματα σχετικά με τη λειτουργία του τηλεσκοπείου. Αυτό εδώ το μεγάλο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο. Έχουμε άλλο ένα μικρότερο τηλεσκόπιο 30 εκατοστών στο κτίριο, το πέτρινο, καθώς ανεβαίνετε στο δεξί σας χέρι. Θα πρέπει να δείτε ένα μικρό κτίριο. Αυτό έχει ένα μικρό τηλεσκόπιο, ήταν το πρώτο κτίριο που χτίστηκε εδώ και το πρώτο τηλεσκόπιο. Εκεί αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ το κτίριο πτήθηκε εκ των υστέρων και τοποθετήθηκε εδώ το τηλεσκόπιο το 1995. Λοιπόν, κατά το τηλεσκόπιο είναι εδώ, μέσα αυτή εδώ την ηλιακή δίκη. Μπορείτε να φανταστείτε ένα κομμάτι γυαλί που έχει πάνω στις 30 εκατοστά και διάμετρο 1,3 μέτρα. Η πάνω επιφάνεια του γυαλιού είναι καλυμμένη με ένα πολύ λεπτό στρώμα αλουμινίου. Και αυτή είναι η ανακλαστική επιφάνεια του τηλεσκοπίου μας. Το τηλεσκόπιο είναι κατοπτρικό, δεν έχει παχούς. Έχει ένα μεγάλο καθρέφτη, σαν το καθρέφτη που έχουμε στο σπίτι μας, έτσι ωραίο, που κοιτάμε στο μπάνιο, έτσι. Παρόμοιο, λίγο πιο μεγάλο, στο κτίριο έχει μια διάμετρο 1,3 μέτρα, ζυγίζει γύρω στα 600 κιλά. Το βράδυ τώρα, όταν εμείς κάνουμε παρατηρήσεις, γιατί παρατηρήσεις κάνουμε μόνο το βράδυ, αυτό εδώ πέρα το τμήμα του φόρου που βλέπετε τώρα είναι λίγο ανοιγμένο, ανοίγει πλήρως, έτσι ώστε το φως από τα ουράνια αντικείμενα να περνάει μέσα από το άνοιγμα του φόρου, να ανακλάται πάνω σε αυτόν εδώ το καθρέφτη, και να οδηγείτε στο δεύτερο καθρέφτη που είναι στην πάνω μεριά του τηλεσκοπίου. Μέσα αυτή τη μαύρη σωλή υπάρχει ένα καθρέφτη. Αν θέλετε τώρα μπορείτε να πλησιάσετε και να δείτε τον καθρέφτη, έτσι ωραία, μέσα, το δευτερεύον καθρέφτη. Πάνω, μάλιστα θα δείτε ίσως κάτι κίτρινα, είναι η ανάγκη του ίδιου του τηλεσκοπίου, έτσι. Αυτό το υλικό μέσα, αυτό το αντικείμενο που έχει ένα σινή χρώμα, είναι καθρέφτης, έτσι ωραία. Οπότε έχουμε πρώτη ανάκλαση, δεύτερη ανάκλαση, το φως γυρίζει, εδώ μέσα τώρα υπάρχει ένα τρίτο μικρότερο καθρέφτη. Και το φως οδηγείται τελικά σε αυτό εδώ πέρα το όργανο. Αυτό εδώ πέρα, εσείς τώρα που είστε εκεί δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά όταν θα φύγετε δεν μπορείτε να το δείτε. Αυτό εδώ είναι μια ψηφιακή κάμερα. Οπότε η δουλειά του τηλεσκοπίου είναι ακριβώς η ίδια με τη δουλειά που κάνει το δικό μας μάτι.
το μάτι μας τι κάνει. Έτσι, έχουμε την κόρη του ματιού. Μέσα από αυτή την κόρη του ματιού μπαίνει φως. Υπάρχουν φακοί από το πίσω μέρος της κόρης του ματιού μας, οι οποίοι φακοί δημιουργούν μία εικόνα πάνω στο πίσω μέρος του ματιού μας, εκεί που είναι το οπτικό νεύρο. Και με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος μπορεί να καταλάβει το γεροκόσμο. Έτσι μπορεί να έχει την αίσθηση της εικόνας. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς εδώ. Μαζεύουμε φως με τον πρωτεύοντα καθρέφτη και μετά με τους υπόλοιπους δύο καθρέφτες αυτό το φως το εστιάζουμε πάνω σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια που είναι αυτή εδώ πέρα η ψηφιακή κάμερα. Ουσιαστικά λοιπόν φτιάχνουμε μια εικόνα. Η μεγάλη διαφορά με το μάτι μας εδώ είναι το μέγεθος. Εδώ το μέγεθος μετράει πολύ. Ενώ το άνοιγμα της κόρης του ματιού μας είναι μερικά χιλιοστά, 7-8 χιλιοστά το βράδυ, όταν η κόρη προσπαθεί να διασταλεί όσο γίνεται περισσότερο για να αφήσει να περάσει φως μέσα, εδώ το άνοιγμα είναι 1,3 μέτρα. 7-8 χιλιοστά, 1,3 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ μπορώ να μαζέψω φως πολύ περισσότερο από ότι το ίδιο το μάτι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ να δω αντικείμενα τα οποία δεν μπορεί να τα δει το μάτι μας. Επίσης βέβαια η ψηφιακή κάμερα είναι πολύ πιο ευαίσθητη από το οπτικό νεύρο του εγκεφάλου μας. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε, μπορούμε όντως να δούμε πολύ πιο αμυδρά αντικείμενα από αυτά τα οποία μπορεί να δει το μάτι μας μία σκοτεινή βραδιά. Τώρα, το τηλεσκόπιο κινείται. Το τηλεσκόπιο κινείται για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη σκόπευση. Εγώ απόψε το βράδυ μπορεί να θέλω να δω ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται προς αυτή εδώ την κατεύθυνση του ουρανού. Προφανώς το τηλεσκόπιο πρέπει να κινηθεί. Έτσι, ωραία. Και μετά μπορεί να θέλω να δω ένα αστέρι από την άλλη μεριά του ουρανού. Προφανώς το τηλεσκόπιο πρέπει να κινηθεί. Κινείται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας βορρά-νότου. Τώρα πάμε στον βορειά. Και τώρα πάμε στον νότο. Και τώρα πάμε στη Δύση και Ανατολική, είναι λοιπόν οι άξονες κίνησης του τηλεσκοπίου, είναι λοιπόν Δύση και Ανατολή. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε και συγχασμένες κινήσεις. Οπότε ο πρώτος λοιπόν λόγος για τον οποίο το τηλεσκόπιο πρέπει να κινείται έχει να κάνει με την σκόπευση. Ο δεύτερος όμως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν εγώ θέλω να παρατηρήσω ένα αντικείμενο παίρνοντας μια φωτογραφία ας πούμε για 10 λεπτά, θα πρέπει εγώ να ακολουθώ το αστέρι, γιατί όλα τα αντικείμενα στον ουρανό, όπως ακριβώς ο ήλιος και το φεγγάρι, κινούνται από την Ανατολή στη Δύση. Η κίνηση αυτή έχει να κάνει με την κίνηση της Γης. Η Γη είναι που κινείται γύρω από τον άξονα της. Έτσι, ωραία. Οπότε κινείται, ανατέλει ο ήλιος, δει, αλλά η Γη συνεχίζει να κινείται γιατί αλλιώς ο ήλιος του πρωί δεν ήταν έτσι. Έτσι, ωραία. Ή μάλλον θα ήταν εκεί που ήρθαν για αυτούς. Ήταν μέρα και όλοι οι άλλοι ήταν νύχτα. Όχι, η Γη κινείται. Αφού κινείται και το βράδυ, τότε και τα αστέρια ανατέλουν και δίνουν. Οπότε, αν εγώ θέλω να βάλω μια φωτογραφία για ένα αστέρι για 10 λεπτά, για ένα τέταρτο, το τηλεσκόπιο πρέπει να το ακολουθεί. Γιατί αν δεν το ακολουθεί, η φωτογραφία που θα πάρω εγώ θα είναι μια μουτσουδιασμένη φωτογραφία. Έτσι, δεν θα είναι μια καθαρή φωτογραφία. Βέβαια, αφού κινείται το τηλεσκόπιο, είναι προφανές ότι θα πρέπει να κινείται και ο θόλος. Έτσι ώστε το άνοιγμα του θόλου να βρίσκεται πάντα πάνω από το άνοιγμα του τηλεσκοπίου. Έτσι, ωραία. Οπότε λοιπόν όλα αυτές οι κινήσεις είναι ο θόλος ο οποίος κινείται και δεν είμαστε εμείς. Να δω τα μοτέρ, εκεί είναι το ένα μοτέρ, εδώ είναι το άλλο μοτέρ. Βλέπετε, κινείται το πάνω μέρος του κτηρίου και δεν κινούμαστε εμείς. Έτσι ώστε πάντα το άνοιγμα του θόλου να βρίσκεται πάνω από το άνοιγμα του τηλεσκοπίου. Οι κινήσεις γίνονται αυτόματα. Καταρχάς να σας πω ότι παρατηρήσεις κάνουμε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εάν εμείς δουλέψουμε το τηλεσκόπιο κατά τη διάρκεια της μέρας, όντως θα μαζέψουμε πολύ περισσότερο φως από ότι το φως του ματιού μας, αλλά το φως αυτό θα είναι το φως του ήλιου. Υπάρχουν αστέρια κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά το φως του ήλιου τα καλύπτει. Καλύπτει το φως. Από τη στιγμή που το φως του το καλύπτει πλήρως ο ήλιος, εγώ με το τηλεσκόπιο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μαζέψω φως, αλλά θα είναι φως του ήλιου. Οπότε δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει. Δηλαδή υπάρχουν τηλεσκόπια τα οποία παρατηρούν τον ήλιο. Έτσι, και φυσικά εκεί παρατηρήσει γίνονται κατά τη διάρκεια τη μέρα. Αλλά αυτό εδώ δεν είναι ένα ηλιακό τηλεσκόπιο. Οπότε λοιπόν, εγώ αν θέλω να παρατηρήσω αστέρια, θα πρέπει να περιμένω να δει το βράδυ. Έτσι ώστε ο ήλιος να έχει δύσει και να δω το φως από τα αντικείμενα τα οποία με ενδιαφέρουν. Επίσης, να σας πω ότι δεν γίνονται παρατηρήσεις στην τύχη. Δεν ερχόμαστε δηλαδή εδώ για να πούμε, ωραία, τώρα ας κοιτάξουμε προς αυτή τη μεριά του ουρανού. Δεν έχει κανένα νόημα. Όσοι συνάδελφοι έρχονται
εδώ έρχονται και να κάνουν, να παρατηρήσουν συγκεκριμένα ουράνια αντικείμενα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή κάτι θέλουμε να μάθουμε. Η κύρια δουλειά μας ως αστρονόμοι είναι να μάθουμε πώς λειτουργούν τα ουράνια αντικείμενα. Είτε είναι ο ήλιος, είτε είναι όλα τα αστέρια, είτε είναι η μακρινή γαλαξία. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και κάθε φορά που κάνουμε παρατηρήσεις, ο κύριος σκοπός μας είναι να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτά τα αντικείμενα από όσα ξέρουμε έως τώρα. Ωραία. Επίσης, να σας πω ότι οι παρατηρήσεις γίνονται μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο, διότι το χειμώνα το τηλεσκόπιο κλείνει, ο σκήνας κλείνει λόγω χιονιού. Και οι συνθήκες παρατήρησης είναι επικίνδυνες, οπότε δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε. Αυτά για την ώρα, ως εισαγωγικά. Ρωτήστε με τώρα εσείς ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν σας πειράζει καθόλου τι πώς πρέπει τα νερά και ναι, μας πειράζει. Η φωτορύπανση είναι έντονη. Όσοι κάθετε εδώ το βράδυ για να δείτε με το μάτι σας αυτό που λέγαμε πριν, θα δείτε το Ηράκλειο πώς. Όλοι πρέπει να το δείτε. Θα έχετε ανεβεί σε ένα βουνό και θα δείτε από κάτω την πόλη, έτσι, ωραία. Και θα λέτε τι ωραία. Χωρίς βέβαια περισσότερο από εμάς να συνειδητοποιούμε ότι το θέαμα είναι παράλογο. Άμα εγώ βλέπω μια πόλη και είμαι ψηλά, αυτό σημαίνει ότι ο Δήμαρχος φωτίζει τον ουρανό, δεν φωτίζει τους δρόμους. Καταλαβαίνετε τι υπάρχει τον παραλογισμό της ιστορίας. Ναι, βέβαια, εμείς επειδή ως αστρονόμοι ενδιαφερόμαστε, τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν είναι ασύλληπτα. Και αυτά βέβαια έρχονται σε εμάς μέσα στον λογαριασμό. Φωτίζουμε τον ουρανό, παράλογο. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, δεν φταίει τόσο ο Δήμαρχος του Ηρακλείου, γιατί αυτό είναι όλη η πόλη. Όλοι οι δήμαρχοι όλων των πόλεων του δυτικού κόσμου. Φωτίζουμε τον ουρανό. Η σπατάλη ενέργεια είναι ασύλληπτη. Αλλά δεν βλέπω να βάζει κάτι. Ναι, μα είναι πολύ. Είναι φωτεινό. Ο ουρανό είναι αυτό που σου φέρνει από το τούλιο. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό, μιλάτε ωραία, αλλά είναι πρόβλημα. Εμφανέστε ότι δεν μπορούμε πια να παρατηρήσουμε τη σπατάλη. Το ουρανό του Ηρακλείου, το ρεύμα είναι ασύλληπτο. Το πώ αλλάζει με τον χρόνο, το βλέπουμε. Ο ουρανό φωτίζεται όλο και περισσότερο. Α τώρα και είναι σαρά. Αρχίζουν φαίνεται και βλέπουν. Εντάξει, ωραία είναι η ανάπτυξη γιατί πρέπει να φωτίσουμε τον ουρανό με το κλάδο. Αν το σκεφτείτε, είναι παράλογο. Εντελώς παράλογο. Υπάρχουν τώρα πια φωτιστικά σώματα τα οποία έχουν φως εντελώς κάτω. Ναι, υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι ενδιαφέρον. Αν πήγε το σπίτι έχει κάνει κάτι το Πανεπιστήμιο εδώ, το αστροσκοπείο του Σκίνακα, τόσα χρόνια λειτουργία, να έχει αναγνωριστεί από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του πλανήτη. Δηλαδή, έχει κάνει καμιά εργασία που να είναι. Κοιτάξτε. Δύσκολη ερώτηση, θα το είναι. Ναι, δύσκολη. Όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ. Κύριος σκοπός μας είναι, όπως σας είπα, να μελετήσουμε ουράνια αντικείμενα με ένα καινούργιο τρόπο. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, καταλάβατε. Έχει κάνει κάτι να πούνε, να αυτό το κάνει ο Σκίνακας, να το ξέρει όλος ο κόσμος. 20 εργασίες κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι. Κάθε χρόνο είναι 20 εργασίες. Έχουμε μέχρι τώρα 50 διδακτορικά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Μας ξέρουν. Πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτό ήθελα. Δηλαδή, αυτό ήθελα, ναι. Πολύ μεγάλη δουλειά. Αν με αφήνετε, σα έλεγα και λίγο περισσότερα. Όχι, σας αφήνω. Σας μπορεί να πείτε, σας αφήνω. Πολύ καλά την ερώτηση. Δύο πράγματα να αλλάξουν στη ζωή μας. Το ένα είναι δυστυχώς το τέλος. Το δεύτερο είναι που θες να στείλει. Πάντα θα είναι εκεί. Σε ό,τι αφορά τους πλανήτες, όχι, δεν θα είναι στην ίδια θέση του χρόνου. Οι απλανείς θα είναι ακριβώς στην ίδια θέση. Δεν αλλάζουν. Οι απλανείς στα αστέρια. Έτσι ωραία, οι πλανήτες, όχι. Επειδή κινούνται γύρω από τον ήλιο, κινούμαστε κι εμείς και είναι μικρές, οι αποστάσεις δεν θα είναι. Ξέρουμε που θα είναι. Ξέρουμε που θα είναι. Έτσι, αλλά εκτός από τους πλανήτες, όλα τα άλλα θα είναι σε αυτή τη θέση. Είναι. Αυτό είναι ένα εύκολο πράγμα. Δηλαδή, οι κινήσεις των πλανητών υπακούν σε ένα απλό νόμο, οπότε είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο, αλλά τώρα πια μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να ξέρουμε πού θα είναι στα επόμενα χρόνια. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αστέρια, θα είναι εκεί. Έτσι, θα είναι εκεί και του χρόνου. Τώρα, μετά από 1000 χρόνια δεν θα είναι εκεί, θα έχουν αλλάξει επειδή
ο άξονας περιστροφής της γης έχει μια μικρή μετάπτωση. Δηλαδή, μετά από 1000 χρόνια, ο βοράς δεν θα είναι ο βόρειος. Ο πολικός αστέρας δεν θα δείχνει στο βορρά. Επειδή ο άξονας της γης αλλάζει. Έτσι, ωραία. Αλλά για τα επόμενα 100 χρόνια τα αστέρια θα είναι εκεί που είναι. Αλλά και για τα επόμενα 1000 χρόνια. Γιατί σας το λέω, διότι αν εσείς νομίζετε ότι έχετε γεννηθεί στον αστερισμό του Ξώτη, είστε λάθος. Δεν ήταν γεννηθεί στον αστερισμό του Ξώτη. Καλά. Έλεος. Ξεφεύγω. Για όσους δεν είναι το Δεκέμβρη σε αυτό τον αστερισμό, πιστεύουν οι διάφοροι. Είχε αλλάξει. Απλά να σας το πω. Το μέχρι που θα δω εξαρτάται και από το πόσο φωτεινό θα είναι αυτό που θέλω να δω. Δηλαδή, φανταστείτε, όταν σας φέρετε από το λιμάνι του Ηρακλείου, έτσι φέρετε. Στην αρχή φαίνονταν. Σιγά σιγά σφίνουν και μένουν μόνο οι πολύ ισχυρείς προβολείς. Αλλά αυτό σου λέτε, έτσι ωραία. Εγώ μπορώ να δω φωτεινούς γαλαξίες που βρίσκονται σε απόσταση και 6-7 δισεκατομμυρίων ετών φωτός εύκολα. Εύκολα. Εάν είναι λαμπροί, μέσα σε 10 λεπτά τους έχω δει με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι λέει. Οπότε, κοιτάξτε, το να δω. Αυτό ακριβώς. Το να δω τώρα τι σημαίνει. Να μαζέψει φως, αυτό που λέγαμε. Τι γίνεται τώρα. Εγώ θα βάλω μια φωτογραφία για 10 λεπτά. Δεν θα δω το αντικείμενο. Αυτό τι σημαίνει. Δεν μάζεψα πολύ φως από αυτό το αντικείμενο. Ωραία, θα βάλω μια φωτογραφία 20 λεπτά. Μία ώρα, δύο ώρες. Προσέξτε, σήμερα όλη νύχτα και αύριο ξανά. Αυτά πρέπει να τα προσθέσω. Είναι, φανταστείτε, ένα κουβά με νερό. Βρέχει, είναι μια μέρα που καιρεί. Αλλά ψυχαλίζει. Έχω το κουβά, μαζεύει λίγο νερό. Και αν δεν το ψυχαλίζει, πάλι θα μαζέψω νερό. Πάλι θα βάλω μαζί. Ωραία. Αλλά αν είναι εγώ να δω ένα μακρινό αντικείμενο, να θέλω 3-4 ώρες, τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο. Που έχει ένα μεγαλύτερο καθρέφτη. Αν εγώ θέλω 2 ώρες για να δω ένα μακρινό γαλαξία, αυτό το τηλεσκόπιο που θα είναι μεγαλύτερο θα το δει σε 10 λεπτά. Προσέξτε όμω. Αυτό το τηλεσκόπιο που θα δει τον αμυδρό γαλαξία σε 10 λεπτά. Αν εγώ πάω να του πω θέλω να δω αυτό το γαλαξία, ο σκύνακας τον βλέπει σε 10 λεπτά, θα σου πει πώς το σκύνακα. Καταλάβατε. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τα τηλεσκόπια έχουν τη δικιά του πελατεία, αν του πειράζει. Ναι, ένα τηλεσκόπιο που είναι πολύ μεγάλο, καταρχάς είναι απίθανα δύσκολο να κινηθεί. Έτσι, ωραία. Και συνήθως ένα τέτοιο τηλεσκόπιο θα θέλει να παρατηρήσει ένα-δύο αντικείμενα το βράδυ, όλο το βράδυ. Δεν θέλει να πολυκουνιέται, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο το τηλεσκόπιο. Κάμερα. Είναι μικρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τηλεσκόπια που έχουν διάμετρο 10 μέτρα. Αυτά είναι στην Χαβάη. Αλλά τώρα ήδη προετοιμαζόμαστε για τη νέα γενιά των 30 μέτρων. Έτσι, αυτά είναι τα πολύ μεγάλα πια τηλεσκόπια. Ένα στην. Τώρα το αμερικάνικο δεν ξέρουμε ακόμα πού θα τοποθετηθεί. Θα τοποθετηθεί στην Χαβάη, αλλά έχουμε προβλήματα, μαθαίνουμε με του. Ιθαγενείς δεν θέλουν γιατί πάνε να το βάλουν σε μια περιοχή που θεωρούν ιερή, δεν έχουν καταλάβει τώρα ακριβώς τι γίνεται. Οι Ευρωπαίοι θα το κάνουν στην Χιλή το δικό του το μεγάλο τηλεσκόπιο. Ο διαστημικός σταθμός έχει διάφορα όργανα παρατήρησης. Κάθε χρόνο αλλάζουν. Δηλαδή, οι χώρες που συμμετέχουν πηγαίνουν στο διαστημικό σταθμό και κάνουν πειράματα. Τα πειράματα μπορεί να είναι πειράματα βιολογίας, για να μπορέσουν ας πούμε, να δούνε, ξέρω ότι γίνονται πειράματα. Πούμε, γίνονται από εμάς. Μια ομάδα του Ινστιτούτου Βιολογίας στο ΙΤΕ έχει ένα πείραμα με μια ομάδα αμερικάνικη, νομίζω και μια ιαπωνική, και προσπαθούν να δούνε παράγοντες γύρανσης. Και έχουν κάτι σκουλίκια και προσπαθούν να δουν αν αλλάξουν αυτό, αν η ζωή τους θα επιμηκυνθεί. Τέλος πάντων. Γίνονται δηλαδή πράγματα τέτοιου είδους φύσης, σε έλλειψη βαρύτητας δεν μπορείς να κάνεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και όργανα καταγραφής του διαστήματος. Αλλά όχι τηλεσκόπια, τηλεσκόπια, αυτά καθ' αυτά στο διαστημικό σταθμό. Υπάρχουν τηλεσκόπια εκεί έξω, όπως είναι το Χάβλ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω το ξέρετε, αλλά στο διαστημικό σταθμό υπάρχουν απλά πολλά καταγραφικά όργανα. Πείτε. Το τηλεσκόπιο εδώ, πέρα από το αν είναι μικρό ή μεγάλο, έχει δύο τα καλά του τηλεσκοπίου. Το ένα είναι η περιοχή. Η περιοχή, αν εξαιρέσουμε το Ηράκλειο, έτσι με το φως πιστεύει, είναι πολύ καλή, είναι ιδανική για παρατηρήσεις. Όλα τα τηλεσκόπια, τα μεγάλα, βρίσκονται είτε σε νησιά, σε βουνά πάνω σε νησί, είτε σε ερήμους. Τώρα,
το πάσε βουνό, όχι για να είσαι πιο κοντά στα ουράνια αντικείμενα, ακόμα και το φεγγάρι, το πιο κοντινό μας ουράνιο αντικείμενο, βρίσκεται στα 300.000 χιλιόμετρα. Το να πάσει ένα τηλεσκόπιο 1 χιλιόμετρο ή 2 χιλιόμετρο πάνω δεν πας πιο κοντά. Έτσι, ωραία. Το θέλει όμως για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ωραία. Δηλαδή, ειδικά αν είσαι σε νησί, έχει τι αέριε, θα έχετε δει όλοι, αν έχετε δει κάποιο χωριό ή καθώς φεύγετε από το λιμάνι. Και κοιτάτε τα φώτα, θα έχετε δει τα φώτα να θερμοσβήνουν. Πρέπει να το έχετε δει όλοι. Το ότι θερμοσβήνει δεν είναι καλή, δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί αν δεν θα πάρει μια φωτογραφία, αυτό το θερμόσβημα σημαίνει ότι η φωτογραφία δεν θα είναι καθαρή όσο καθαρή. Εσύ θέλει να μην θερμοσβήνει. Θερμοσβήνουν τα φώτα επειδή το φως από εκεί που εκπέμπεται μέχρι να έρθει στο μάτι σου περνάει από διάφορα στρώματα αέρα με διαφορετικό δίκτυο διάσταση. Και αποτέλεσμα έχει η διαδρομή του να μην είναι στη γραμμή, αλλά να κάνει ζιγζάκ. Οπότε, ναι, προφανώς, γιατί σας λέω, το όλο θέμα είναι το ζιγζάκ. Ναι, όσο μικρή είναι η απόσταση, το φως έχει έρθει σε ιδιαίτερα αποσμή. Οπότε, λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό το ζιγζάκ σημαίνει ότι ένα δευτερόλεπτο το φως μπαίνει σε εσένα, το επόμενο δεν μπαίνει. Μπαίνει. Έχετε την αίσθηση αυτού του τραμοσβήνου. Εδώ πάνω όμως, είμαστε σε νησί και το είδατε, έτσι φυσάει. Αυτό είναι στάνταρ στο σκήνακα και συνήθως έχουμε αέριες μάζες που έρχονται είτε από το βορρά είτε από το νότο. Και στις δύο περιπτώσεις οι αέριες μάζες έχουν περάσει μεγάλο χρόνο πάνω από το Αιγαίο, πάνω από το Αιγαίο. Όπως ξέρετε, οι θάλασσες δεν αλλάζουν τη θερμοκρασία τους εύκολα, έτσι πρέπει να μην είναι σταθερή. Σε αποτέλεσμα, αυτές οι αέριες μάζες θα έχουν σταθερή θερμοκρασία. Οπότε όταν περνάνε από εδώ, αν κοιτάξετε το βράδυ, θα δείτε ότι από εδώ πάνω τα αστέρια δεν θερμοσβήνουν όσο θερμοσβήνουν κάτω. Οπότε λοιπόν, από αυτή την άποψη, αν θέλετε να δείτε τον ουρανό καθαρό τη όποια μεγαλοπρέπεια, δεν θα πάτε στην παραλία. Θα πάτε σε ο ουρανό είναι πολύ πιο καθαρό και στη μεγαλύτερη ευκρίνεια. Εάν βγείτε στον ωκεανό, ναι, και οι συνθήκες είναι κατάλληλες, εξαρτάται. Αν είστε πάνω σε ένα ιστιοφόρο, θα υπάρχει μεγάλη υγρασία. Πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Δεν θα σας βοηθήσει πολύ. Θα πρέπει να είστε ψηλά λίγο, θα πρέπει να είστε ψηλά. Αν είστε όμως ψηλά, είστε σε νησί. Γι' αυτό που λέμε, σε ένα ωκεανό. Πρέπει να είστε σε ένα νησί με τη θάλασσα τριγύρω. Αλλά ψηλά όμως. Δεν θα δείτε πολύ κάπου. Το καλύτερο είναι βουνό σε νησί. Αυτό είναι το τέλειο. Γι' αυτό και πάνε και όλα τα τηλεσκόπια, σας λέω, πάνω σε βουνά. Οπότε λοιπόν, το σκήνακας έχει αυτό το θετικό. Το δεύτερο είναι ότι το τηλεσκόπιο συνεχώς βάζουμε καινούργια όργανα παρατήρησης. Η πρώτη ψηφιακή κάμερα παρατήρησης στην Ελλάδα ήρθε εδώ. Έτσι, δηλαδή, τη χρησιμοποιούσαμε εμείς. Τώρα έχουμε ψηφιακές κάμερες νέας γενιάς. Είναι ακριβώς όπως τα κινητά σας, αλλά βέβαια υπάρχει μια διαφορά στην ποιότητα. Ναι, αλλά βαθμίστε συνέχεια. Οι κάμερες, ας πούμε, παρόλο που το chip, ας πούμε εδώ, στα κινητά σας έχετε 5 εκατομμύρια megapixels. Έτσι, ωραία. Εμείς έχουμε 4. Πολύ λίγα, έτσι, πολύ μικρός αριθμός. Αλλά η κάμερα εδώ λειτουργεί στους μείον 100 βαθμούς. Για την αγορά σας θέλουμε 60.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, η ποιότητα είναι εξαιρετική, πολύ καλύτερη. Αλλά η ψηφιακή είναι η διαφορά. Αυτό εδώ το όργανο λέγεται ρόμπουλ. Είναι ένα όργανο το οποίο μετράει πόνωση φωτός. Το φως έχει τρεις ιδιότητες. Το ένα είναι η ένταση. Αν βλέπετε τη φωτεινή πηγή έντονα ή όχι. Το δεύτερο το χρώμα. Το τρίτο όμως είναι μια ιδιότητα του φωτός πόνωση που το μάτι μας δεν την χρησιμοποιεί καθόλου. Δεν το ενδιαφέρει το μάτι μας. Τον άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του να μετρήσει πόνωση. Πολύ απλά επειδή δεν υπάρχουν πηγές πόνωση φωτός. Ούτε ο ήλιος είναι, ούτε εδώ στη γη. Θα πρέπει να κοιτάξει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να δει τα ουράνια αντικείμενα που έχουν είναι πηγές πολλωμένων φωτών. Εν πάση περιπτώσει, αν δει κάτι τέτοιο, οι πληροφορίες που παίρνει για αυτά τα ουράνια αντικείμενα από το εκπέμπτη είναι εξαιρετικές. Το όργανο αυτό είναι μοναδικό στον κόσμο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Οπότε θέλω να σας πω ότι. Σε όλο τον κόσμο. Τώρα αρχίζουν και παίρνουν. Το φτιάξανε, μας το έφτιαξε ένας μηχανισμός. Ένας μηχανικός που ήταν στο Καλτέκ. Σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Αυτός είναι Ινδός. Έφυγε τώρα, πήγε στην Ινδία και φτιάχνει τώρα τέτοια όργανα. Έχει φτιάξει ένα σωρό λεφτά. Αλλά τώρα το δούμε εμείς το φτιάχνουμε μετά το πρώτο. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι, το τηλεσκόπιο αλλάζει όλη την ώρα. Αλλάζει. Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Ναι, να το διευκρινίσουμε.
είπατε ότι 300.000 χιλιόμετρα, ό,τι αστέρια βλέπουμε είναι πριν. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα τα πούμε αυτά κάτω. Αυτά όταν θα σας δείξω τώρα τις φωτογραφίες, θα μιλήσουμε λιγάκι για τις αποστάσεις. Για τις αποστάσεις, αυτό, ναι, ναι. Γιατί δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος τι είναι τις αποστάσεις. Ούτε εγώ, βέβαια. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, στην Ελλάδα υπάρχει άλλο ένα θετικό που το οποίο λειτουργεί. Είναι μεγαλύτερο από το Σκίνακα. Βρίσκεται στα Καλάβρητα και το λειτουργεί το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών. Εμείς είμαστε 1,3 μέτρα, αυτό είναι 2,4.